Κοντά μας σήμερα ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Έχω ένα θέμα από που, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Είναι τόσα πολλά αυτά που συμβαίνουν. Άντε να βάλω μια αρχή από το εσωτερικό της χώρας. Διότι όλοι μετά που πήραν τα μηνύματα, που είστε από τους πρώτους μετά, για τα οποία μιλήσαμε των εκλογών, μάλλον τα πήραν και τα αποθήκευσαν, τα πέταξαν στον κάλαθο, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, τα μεταφράζουν όπως θέλουν, όλοι. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο, είναι και πανευρωπαϊκό. Δηλαδή λάβαμε το μήνυμα, συνεχίζουμε το ίδιο πάνω κάτω. Αυτή είναι η συμπεριφορά που έχουν η ελίτ και ο πολιτικός κόσμος αυτό το διάστημα, παρόλους τους σεισμούς που έχει φέρει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει είναι το μήνυμα που κατάλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι πολίτες έστειλαν μήνυμα ότι περιμένουν εμάς να λύσουμε περισσότερα, ακόμα περισσότερα προβλήματα, άρα να επιταχύνουμε. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε τις προάλλες σε μια συνέντευξη ότι το μήνυμα ήταν ότι σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Το προσπαθήστε περισσότερο είναι πάλι στην ίδια κατεύθυνση που είχαμε και πριν, δηλαδή όσο αφορά την εσωτερική πολιτική, και νομίζω ότι εδώ πέρα εξελισσόμαστε σε ένα είδος, να το πω έτσι, μιας μπανανίας, να το πω έτσι, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά. Από ό,τι θυμάμαι, στη συνέντευξη σας είχε δώσει ο κύριος Κασελάκης προεκλογικά, μίλησε για έναν ψευτοκαπιταλισμό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν ιδιόμορφο, δεν ακριβώς βαλκανικού τύπου, είναι ιδιαίτερου τύπου καπιταλισμό, όπου κράτος, πολιτικό σύστημα, παρακράτος, ελίτ και τα λοιπά, και υπόκοσμος όλοι μαζί βρίσκουν τρόπους να πλουτίζουν συνεχώς σε βάρος της κοινωνίας, ή ταΐζοντας και ορισμένα τμήματα μεσαία, μεσαιοαστικά, ανώτερα κτλ. Πάνω σε αυτή τη διάλυση και ρεμούλα ολόκληρης της χώρας. Τα ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία, έβλεπα μία έρευνα πέρα από αυτό το πολύ χοντρό που γίνεται αυτές τις μέρες, που είναι η πώληση Μπιτ Παρά της Λάρκο, και γι' αυτό θα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο. Υπάρχει αυτό το, βρίσκονται 10 από τις 13 περιφέρειες της χώρας σε μια παγίδα υπανάπτυξης. Δηλαδή, ενώ έχουν έρθει πολλά χρήματα, να το πω έτσι, προγράμματα, ευρωπαϊκοί πόροι και τα λοιπά, από το 94 έως το 2020, από ό,τι λέει μια έρευνα, 78 δισεκατομμύρια, αυτά απορροφήθηκαν κυρίως από το κέντρο και από το χώρο της Αττικής, και η υπόλοιπη χώρα είτε αποβιομηχανοποιείται, είτε αποαγροτοποιείται, είτε ερημώνεται, είτε έχουμε τεράστιες ανισότητες μέσα σε διάφορες περιφέρειες και σε διάφορους χώρους. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι σε 12 νομούς το κατακεφαλή να ΕΠ είναι μικρότερο από το μισό της Αττικής, ενώ σε άλλους 31 νομούς είναι μικρότερο από τα 2/3, δείχνει μια μεγάλη απόκληση που υπάρχει, και ένα τρόπο με τον οποίο μια υδροκεφαλική διαχείριση, πολιτιακή, διοικητική, ακόμα και παραγωγική κτλ., με εξαίρεση κάποιες περιοχές που είναι τουριστικοποιημένες και από εκεί έρχεται κάποιο εισόδημα, έχουμε μια μεγάλη, να το πω έτσι, πώς το λένε, ανισότητα και μια ερημοποίηση. Δηλαδή έχουμε μια ανισότητα, μια φτωχοποίηση και μια ερημοποίηση που δεν μπορεί ο κόσμος να ζήσει και να τα βγάλει πέρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό θα αντανακλαστεί και στη μείωση των ανθρώπων και των παιδιών που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια, θα αντανακλαστεί στο κλείσιμο πανεπιστημίων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Γίνονται μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες, δηλαδή, που αυτές απλά, να το πω έτσι, δίνουν και τη δυνατότητα σε κάποιες ελίτ και κάποια κυκλώματα, όπως τα περιέγραψα στην αρχή, να πλουτίζουν πάνω σε αυτή την ιστορία και πάνω σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, να το πω, που χαίρομαι που το κάνετε αυτό και ξεκινάτε από αυτό. Πολύ χαίρομαι. Και να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λέμε για το υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό κράτος,
Δεν εννοούμε την περιφέρεια Αττικής εν το συνόλο της, διότι εκεί κι αν έχεις ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Εντάξει, εδώ έχουμε τις πόλεις των 15 λεπτών, δηλαδή έχουμε περιοχές που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε άλλες περιοχές, έχουμε φτωχές περιοχές, δυτικά προάστια, Πέραμα, πράγματα αυτά κτλ. Έχουμε άλλη κατάσταση κάτω σε αυτό που λένε Ριβιέρα, στα νότια προάστια, άλλη κατάσταση στην Κηφισιά και στην Εκάλη. Εδώ θέλω να πω μια παρένθεση, οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων ψηφίζουν Κηφισιά και Εκάλη. Να μην ξεχνάμε ακόμα και τέτοια συμβολικά πράγματα παίζουν κάποιο ρόλο. Όχι ότι αν ψήφιζαν κάπου αλλού θα ήταν πολύ διαφορετικό, mm-hmm. αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ο πλούτος πρέπει να επιδεικνύεται και είναι αρετή. Όποιος είναι πλούσιος και είναι πλούτος δεν πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό. Ίσα ίσα δεν μας νοιάζει πώς τον απέκτησε το πλούτο. Είναι ένα μεγάλο προσόν και χρειαζόμαστε τους πλούσιους να οδηγήσουν αυτή τη χώρα σε ακόμα μεγαλύτερη καταβαράθρωση. Αυτό είναι το γενικό σλόγγαν, να το πω έτσι. Αν έβαζα ένα τίτλο δηλαδή, θα έλεγα είμαι πλούσιος και ωραίος και θα οδηγήσω τη χώρα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή. Αυτό είναι. Κάποτε ο πολιτικός κόσμος κρατούσε ένα μέτρο σε μερικά πράγματα. Τώρα η χλειδί πρέπει να φαίνεται. Και πρέπει να το πω έτσι, αυτή η ταξική διαφοροποίηση μεταξύ της φτώχειας και της φτωχολογιάς και του πλούτου να είναι κάτι τελείως φυσιολογικό και να είναι και κάτι που να μην τρέπεται κανείς για αυτή την κατάσταση και αυτή την κατάρτια. Και επομένως ο πετυχημένος είναι αυτός που μπορεί να είναι πολύ καλός επιχειρηματίας, δεν μας βιάζει που βγάζει τα λεφτά, είναι μαύρα, αν είναι από ξέπλυμα, αν είναι από λαθρεμπόριο, αν είναι οτιδήποτε κτλ. Είναι υγιής επιχειρηματικότητα αυτή. Και βεβαίως με τις διακλαδώσεις που έχουν και τις διασυνδέσεις που έχουν με το πολιτικό σύστημα και με τη γενικότερη διοίκηση, πάνω σε αυτό κάνουν και αυγατίζουν ακόμα περισσότερο τις περιουσίες τους, τα χρήματά τους κτλ. Και άρα είναι μια επικερδής μπίζνα το να είσαι πολιτικός ή να είσαι επιχειρηματίας στην Ελλάδα με τρόπο που να μην έχεις και πολλά ρίσκα και να υπάρχει το ακαταδίωκτο. Το ακαταδίωκτο υπάρχει παντού. Είτε για τις τράπεζες τώρα από ό,τι διαβάζω έχουν κάνει μια τροπολογία άσχετη ότι δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος για το τι ακριβώς κάνουν οι τράπεζες αν δεν πάρουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας ή εισαγγελικές αρχές. Ακαταδίωκτο σε όσους είναι στο ταϊπέδι και ξεπουλάνε επί του παραδείγματος χάρη τη Λάρκο σε γνωστούς επιχειρηματικούς και φιλικούς κύκλους προς το Μαξίμου, όνομα Περιστέρης, αν μην λέω παραπέρα, ακαταδίωκτο για οποιονδήποτε είναι σε οποιαδήποτε εποπτική θέση και έχει μια αρμοδιότητα. Και βεβαίως εδώ έχουμε και τα μεγάλα προβλήματα της δικαιοσύνης που η ιστορία με τα Τέμπη που την έχετε αναδείξει αρκετά και έχετε δείξει πολύ φανερά, ας πούμε, ένα αίτημα μιας γενικής δικαιοσύνης δεν εισακούεται καθόλου. Ποιο μήνυμα πήραν? Το μήνυμα της αποχής και το μήνυμα της σχέσης αποχής με όλη την υπόθεση των Τεμπών το πήρε κανένας από τους κυβερνητικούς? Ποιο μήνυμα? Τώρα βγήκε ο κύριος Κασελάκης να λέει ότι να τις προτάσεις που έλεγα εγώ για τη φορολόγηση των υπερκερδών, ας πούμε, των δηληστηρίων, για να δοθεί ένα ψευτοεπίδομα πάλι στους συνταξιούχους στο τέλος του χρόνου μία φορά μονάχα. Να το που τώρα υιοθετείται η πρότασή μου από τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Και άρα είχα δίκιο εγώ πριν. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα που, πώς να το περιγράψω, ενός δεκάν λούμπεν καπιταλισμού, να το πω έτσι, που λειτουργεί και υφαρπάζει πάνω στη φτωχοποίηση και τη διάλυση όλης της χώρας, γιατί πρόκειται για μια διάλυση όλης της χώρας, και σου λέει να έχουμε ευκαιρίες. Τι ευκαιρίες? Τούρκοι τουρίστες. Συνδιαχείριση με την Τουρκία, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, μάλιστα, και να δούμε. Μάλιστα, το είπα. Διάφορες δουλειές ανακαλύπτουν πάνω στην καταστροφή, όπως διευθύνων σύμβουλος εθνικού φορέα, το είπα αυτό, έτσι, γιατί εθνικός φορέας. Ναι. Ανακαλύπτουν business πάνω στη διάλυση και στις καταστροφές που μπορεί να τύχουν. Και επειδή σήμερα στην Αθήνα φυσάει πάρα πολύ και έχει κυριευτεί κόκκινο συναγερμός, πιστεύω ότι θα μπούμε πάλι σε μια κατάσταση πυρκαγιών στη χώρα. Βλέπουμε κάθε φορά που καίγεται ένα δέντρο, καίγονται δάση, περιοχές, καταστρέφεται όλη η Βόρεια Εύβοια, η Ρόδος πέρσι, η Κέρκυρα, πράγματα, δηλαδή η δαδιά πάνω, δηλαδή που δεν είναι απλά, δηλαδή πάει καλά το μυαλό και σε άλλα
σε σχεδιασμού σαν να μπαίνουν επίτηδες αυτές οι φωτιές. Και φοβάμαι ότι και φέτος το καλοκαίρι θα ζήσουμε και τέτοιες καταστάσεις, όταν είναι ακόμα διαλυμένο όλο ένα σύστημα πολιτικής προστασίας και τα λοιπά, και απλά είναι εκενώστε, κλειστείτε στα σπίτια σας, διάφορες οδηγίες που δίνονται κατά καιρούς για να πούνε ότι κάτι κάνουν τέλος πάντων για αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, κανένα μήνυμα δεν πάρθηκε για τα θέματα, είναι συνεχίζουμε το ίδιο, αυτό είναι μοτίβο και ευρωπαϊκό, και εδώ πέρα έχουμε μετά, άμα είναι να πούμε και κάτι άλλο που έχει μια κάποια σχέση ας πούμε, όλο αυτό το γαϊτανάκι και το reality στον χώρο της κεντροαριστεράς. ποιος θα είναι ο αρχηγός? Ναι. Και γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για αυτό το θέμα, θέλω να θυμίσω κάποια γεγονότα, γιατί εδώ πάμε παρακάτω ξεχνώντας λίγο μερικά πράγματα. Το 23, όταν γίνονται οι εκλογές και παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μεγάλες ήττες απανωτές στις εκλογές, ο Τσίπρας παραιτείται, και όταν παραιτείται κάνει ένα αρκετά μεγάλο, σε μέρες λέει, σε διάρκεια ταξίδι στην Αμερική. Εκεί πέρα λέει ότι πήγε να δείξει την Disneyland και τα λοιπά στα παιδιά του, να ξεκουραστεί, να πάρει αέρα και τα λοιπά. Δικαίωμα. Εγώ αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω ότι εκεί είχε και κάποιες επαφές και κάποιες συναντήσεις. Εκεί πέρα νομίζω ότι μπαίνουν οι βάσεις ενός σχεδιασμού ότι στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, να δημιουργηθεί ένας χώρος που να είναι κάτι σαν το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ως απομηχανίστε, ως εμφανίζεται ουρανοκατέβατος ο κύριος Κασελάκης, κατορθώνει και παίρνει το κόμμα μέσα από τις διαδικασίες αυτές τις παρουσιάζομαι, δηλώνω ότι είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, να πάρω το κόμμα και να νικήσω τον Μητσοτάκη, και αρχίζει μια ιστορία και μια διελκυσίδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται ότι στην αρχή υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ Τσίπρα και Κασελάκη για αυτή την εξέλιξη. Πιθανόν ο Τσίπρας να το έβλεπε σαν έναν μεταβατικό σκέτο τον Κασελάκη, και άρα να του έλυνε τα χέρια, τελειώνει με μια καμαρίλα και με ένα κόμμα το οποίο δεν τον άφηνε να κάνει κάποια ανοίγματα που ήθελε. Γιατί θυμίζω πως όλη την προεκλογική περίοδο η γραμμή του Τσίπρα ήταν θα κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, με οποιαδήποτε άλλη δύναμη του δημοκρατικού χώρου, φτάνει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό το σχέδιο δεν εγκαταλείφθηκε και προχωράει παρόλες τις διασπάσεις. Δηλαδή πέρασε σε μια μεγάλη κρίση ο χώρος κεντροαριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι ήταν ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε πολύ βαθιά κρίση, γιατί έχουμε 4-5 κομμάτια ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, π.χ. Κασελάκης, μετά υπάρχει η Νέα Αριστερά, μετά υπάρχει το κόμμα του Βαρουφάκη που και αυτό προέρχεται από ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου που προέρχεται από ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέσσερις, να το πω έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πέρα από τα δύο τελευταία που είπα, Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου, που διαφοροποιούνται για την πολιτική από το 2015 και ως το 2019, από την άλλη πλευρά, το πούμε έτσι, είναι όμως. Έχουν πάνω το στίγμα, ας πούμε, ότι είναι μέσα σε αυτή την αριστερά η οποία πήγε, έκανε κολοτούμπες, δεν είδε τα ουσιαστικά προβλήματα της χώρας, δεν πολιτεύτηκε με ένα σοβαρό τρόπο, δεν ήταν προετοιμασμένοι για να κάνουν κάτι, είτε τα wow, είτε τα διάφορα επιφωνήματα, είτε τις διάφορες στάσεις μέσα στη Βουλή. Εδώ ήθελε λίγο μια σοβαρή στάση η οποία έλειπε τελείως από το χώρο αυτής της αριστεράς. Αυτή η αριστερά μπήκε σε βαθύτατη κρίση για ό,τι όπως πολιτεύτηκε, και ο Τσίπρας είχε και τη βασική ευθύνη αυτής της κρίσης. Λοιπόν, αυτή η κρίση δεν ξεπερνιέται εύκολα, και θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός αυτός να φτιαχτεί ένα δημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα, μια περιοχή, είχε μια δεύτερη φάση πέρα από το να ξεπεραστεί ο τρανταγμός μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, να προκληθεί ένας τρανταγμός και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε η πρόταση να συνεργαστούν αυτοί οι δύο χώροι να είναι ρεαλιστική και να προχωρήσει. Και επομένως εδώ έρχομαι στα τωρινά, αυτή ήταν μια παρένθεση λίγο μακριά για να θυμίσω κάποια πράγματα και στους ακροατές. Μόλις τελειώνουν οι εκλογές, το ίδιο βράδυ αρχίζει συντονισμένα μια επίθεση απέναντι
τις δύο ηγεσίες, είτε του Κασελάκη είτε του Ανδρουλάκη, από τα πιο επιφανής στελέχη μέσα στα δύο αυτά κόμματα, όπου θέτουν ένα θέμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα να δημιουργήσουμε ένα νέο χώρο και μια νέα κατάσταση. Αμέσως καπάκι έρχεται το Ινστιτούτο, όπου στο Ινστιτούτο που βραβεύει τον κύριο Νίμιτς με το βραβείο των Πρεσπών, έχουμε θεσμοθετήσει και βραβείους Πρεσπών, άλλη μία τροπή του χώρου της κεντροαριστεράς, να το πω έτσι, και του ίδιου του Τσίπρα. Μέσα σε αυτό ο Τσίπρας βάζει ξανά την ιδέα αυτή και φαίνεται ότι ο ίδιος προαλήφθη τον εαυτό του ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά τα πράγματα. Και επομένως εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση όπου μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Επιτροπή που έγινε του ΠΑΣΟΚ να ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Δηλαδή άκουσα να λέγεται ότι έχουμε γίνει σαν το κουκουσέ και διοικείς διδακτορικά. Ότι αν ερχόταν ο Κιμ Γιονγκούλ, πώς το λένε, ο Βορειοκορεάτης, θα έπαιρνε ιδέες για το πώς να διοικήσει αυταρχικά το κόμμα του. Ότι δεν είμαστε υπάλληλοι και δεν μπορείς να απειλείς με διαγραφές. Μια ομοβροντία που αμφισβήτησε συνολικά το Ανδρουλάκη. Ότι πρέπει να βγουν από τη μέση ο Ανδρουλάκης και πιθανά και ο Κασελάκης. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα κοινό σχήμα. Ένα κοινό σχήμα που να είναι με κάποιο συντονιστικό στην αρχή, με κάποιες ιδέες, με κάποιες κοινές προτάσεις μέσα στη Βουλή, αυτά κτλ. Αλλά η λύση θα είναι μια ανασύνθεση της κεντροαριστεράς με στη γενικευμένη αναξιοπιστία και μέσα σε ένα δελφινάριο, όπως είπατε πριν, προσωπικότητων που αισθάνονται ότι ίσως ήρθε η ώρα τους, και όλα αυτά απομακρυσμένα τελείως από τα κεντρικά προβλήματα που έχει ο τόπος δηλαδή. Αυτό είναι το μείζον για όλους τους πολιτικούς φορείς. Εγώ δεν εξονοώ κανέναν, και οι δύο πρόεδροι στους οποίους αναφερθήκατε και αυτοί δουλεμένα τα έχουν. Να τα λέμε όλα. Βεβαίως, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι αδικημένοι, θέλω να πω δηλαδή. Όλοι μαζί, όλοι. Και από την άλλη έχετε την 1η Ιουλίου. Προσέξτε, δεν τελειώνει η ρευστότητα. Έχετε κοινή εμφάνιση Σαμαρά Καραμανλή, οι οποίοι με αφορμή το βιβλίο του συναδέλφου, του καλού συναδέλφου του Μανώλη Κοτάκη, θα μιλήσουν ο ένας back to back, άντε να το πω κι εγώ, από τον άλλον. Λοιπόν, ακριβώς η ρευστότητα και ευρεότητα είναι μεγάλη. Δηλαδή θέλω να πω, για να πάω και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και εκεί πέρα ο κλειδονισμός είναι μεγάλος. Α, να μην ξεχνιέμαι, και ο Βελόπουλος, για να μην χάσει, διέγραψε το Σαράκι. Παντού γίνεται. Μπράβο. Ναι. Άρα εδώ πέρα ξαναμοιράζονται κάποια χαρτιά ανάμεσα στις διάφορες ηγεσίες, ή υπάρχει και μία αναμόχλευση από διάφορους κύκλους για το πώς, πού θα κάτσει η μπήλια και με ποιο συσχετισμό και ποιες καταστάσεις. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανιστεί ήσυχος και ήρεμος. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ψήφιση του Μεϊμαράκη μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι μια κίνηση που δεν μπορεί να μην είχε βάλει το χέρι του ο διαπραγματευτής που ήταν και ο Μητσοτάκης, ένας από τους δύο διαπραγματευτές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις θέσεις. Πιστεύω ότι και η κίνηση αυτή, το ότι εμφανιστούν οι δύο πρώην αρχηγοί και πρωθυπουργοί, Σαμαράς και Καραμαλής, σε ένα βιβλίο και να μιλήσουν, πιστεύω ότι θα δώσουν ένα τόνο, κατά την άποψή μου, ότι εδώ πέρα μας οδηγεί σε κάποιες συμφωνίες και αποφάσεις σε σχέση με την Τουρκία, που αυτές είναι καθοδηγούμενες από την αμερικανική πλευρά καθαρότατα, ότι πρέπει να πάει έτσι το πράγμα, που είναι πολύ επαχθής για την Ελλάδα, και βάλε λίγο μέτρο. Θα του θυμίσουν ότι πρέπει να βάλεις λίγο μέτρο και ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα μέσα στην κοινωνία και πρέπει να αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα κινηθούν, και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η σημασία της παρέμβασής τους, δηλαδή στα θέματα αυτά, ότι οι απειλές μεγαλώνουν και αυτό το πνεύμα του ναι σε όλα ό,τι μας ζητιέται μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτός ήταν ο τόνος που είχαν μιλήσει και προηγούμενα. Τώρα έχουν κάθε λόγο να το θέσουν με μια λίγο μεγαλύτερη ένταση. Γιατί και στη Θράκη γίνεται χαμός, και με τους Αλβανούς το ίδιο, δηλαδή κυκλοφορούσαν και χάρτες όπου η Κέρκυρα ήταν αλβανική κτλ. Και στο θέμα της Βόρειας
Μακεδονίας, των Σκοπίων τα ίδια, και βέβαια το βασικό θέμα είναι με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να εκτελέσει ένα συμβόλαιο του ίδιου ή και πολύ μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό που εκτέλεσε ο Τσίπρας με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πρέπει να εκτελέσει ένα συμβόλαιο, να το πω έτσι, που θα οδηγεί σε μια μεγαλύτερη οικονομική απορρόφηση από την Τουρκία ζωνών στο χώρο της Ελλάδος, είτε Θράκια, Αιγαίο, νησιά, συνεκμεταλλεύσεις και από τα κάτω πάρκα, πράγματα γύρω από όλα αυτά, θα προβάλλουν τη συνεργασία σαν το καλύτερο από όλα, και ότι αυτό φέρνει και κάποια χρήματα και απομακρύνει και το κίνδυνο μιας σύγκρουσης ή ενός θερμού επεισοδίου, που θα το παρουσιάσουν και σαν μια επιτυχία. Αλλά αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα φέρνει όλο και περισσότερο, να το πω έτσι, σε μια φιλανδοποίηση της Ελλάδας από μεριάς της Τουρκίας, γιατί δεν θα άρει καθόλου τις απειλές της στρατιωτικές ή το Κάζι Πέλη. Γιατί, για παράδειγμα, ετοιμάζεται ο Ερντογάν μαζί με τους κεμαλιστές να πάνε για τα 50 χρόνια στην Κύπρο. Μάλιστα. Να γιορτάσουν την κατάληψη της μισής Κύπρου. Ενώ πριν από ένα μήνα είπε ότι τι λάθος κάναμε που δεν την καταλάβαμε όλοι τότε. Μάλιστα. Θέλω να πω, αυτά είναι πολύ χοντρά πράγματα. Εμείς θα γιορτάζουμε την αποκατάσταση. Με συγχωρείτε, πώς. Θα γιορτάζουμε στους κήπους του Προεδρικού την αποκατάσταση της πολιτικής. Μάλιστα. Με εκείνα τα ποτηράκια με τα χαρτομάντιλα, μην πιάνουν δακτυλιές απάνω τα ποτηρία κτλ. Κοιτάξτε, κύριε Ρινάλντι, είναι σαφές αυτό που περιγράφετε, αλλά αυτό δεν γίνεται εν κενό, το είπατε στην αρχή, σε μια χώρα που είναι αποκομμένη από. Αποκομμένη είναι. Αποκομμένη εννοώ και ξεκομμένη από αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Εδώ. Βεβαίως. Παίζουμε και από όλες τις πλευρές. Εγώ δεν λέω η μία είναι καλή και η άλλη. Όλοι παίζουν οι μεγάλοι το παιχνίδι, ακόμη και του ξεπαγώματος των πυρηνικών εξοπλισμών. Στην Ευρώπη λένε πολεμικές οικονομίες ή οικονομίες πολέμου, που σημαίνει λιτότητα και παραγωγή βεβαίως οπλικών συστημάτων. Χθες μιλάγαμε για τη Γαλλία και κράτησα μια παρατήρηση που μου στείλατε και θέλω να μπούμε σε αυτό τον άξονα σιγά σιγά, διότι έχετε μια άλλη οπτική αυτό που μετεξελίσσεται, που είναι πολιτικός μεταμορφισμός σε όλη την Ευρώπη. Ναι, είναι σοβαρό αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Στο φύλλο που θα βγει το αύριο θα έχω ένα άρθρο που ο τίτλος θα είναι περίπου «Μια σκιστή και γερασμένη Ευρώπη που έχει ανάγκη από μια μεγάλη ανάσα», και θα προσπαθήσω να περιγράψω μια άλλη κατεύθυνση συνολικά για ολόκληρη την Ευρώπη, σαν μια ανάγκη, αν θέλει, να υπάρχει και να παίξει έναν έστω και αυτόνομο ρόλο, αλλά κάτω από ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό κτλ. Στάτους από αυτό που υπάρχει τώρα. Η Ευρώπη τώρα μετατρέπεται σε μια ακραία Ευρώπη. Η ακραία Ευρώπη σημαίνει είμαστε πιο υποταγμένοι και υποτελείς στην Αμερική, πιο φιλοπόλεμοι, ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, θεωρούμε τη Ρωσία κεντρικό εχθρό μας και φτιάχνουμε μια ιστερία μέσα στην κοινωνία για τη Ρωσία, υποστηρίζουμε οικονομικά και με οποιοδήποτε τρόπο και στρατιωτικά την Ουκρανία, και από εκεί και πέρα, ας πούμε, έχουμε μια σφιχτή λιτότητα και μια πολιτική που θα είναι πάλι σκληρή πολιτική για τα ελλείμματα. Ήδη 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία, θα μπουν υπό επιτήρηση από τον Νοέμβριο από τη νέα διοίκηση της Ευρώπης, γιατί τα ελλείμματά τους έχουν ξεφύγει. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη λιτότητα, όπως μεγαλύτερη λιτότητα σημαίνει και το θέμα των πολεμικών και στρατιωτικών δαπανών. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γίνεται πιο ακραία και είναι ένα κλουβί όπου στην ουσία φυλακίζονται οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, και υπάρχουν κάποιες διαμάχες στο εσωτερικό αυτών των χωρών από αυτό το σεισμό που έκαναν οι ευρωεκλογές, που αφορούν λίγο περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα, το μεταναστευτικό κτλ. Και λείπουν από την ατζέντα όλης της αντιπαράθεσης κεντρικά θέματα που είναι η συνέχιση του πολέμου. Η συνέχιση του πολέμου είναι μια επιλογή που κάνουν οι Αμερικάνοι, την επιβάλλουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Κομισιόν, και βεβαίως ενεργούν και μέσω του Ισραήλ για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Έχει πάρθει η απόφαση για σπονδυλωτούς πολέμους παντού, σαν μια μορφή να μπορέσουν να ξεπεράσουν και την κρίση, αλλά και να αναχαιτήσουν την Κίνα και τη Ρωσία. Τη Ρωσία την έχουν
σε ένα μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένοι σε αυτό το πόλεμο που γίνεται με την Ουκρανία και νομίζουν ότι μπορούν να τη φύρουν μακροπρόθεσμα, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουν ότι γίνονται κινήσεις στο επίπεδο των BRICS και τα λοιπά, και σοβαρές κινήσεις σαν αυτή της Σαουδικής Αραβίας να αποσπαστεί από το δολάριο όσο αφορά τις πωλήσεις των πετρελαίων, που είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, αλλά δεν θέλω να μπω τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα. Σαφώς και είναι σημαντική. Πριν πάω στη Γαλλία, που είναι βασικό και θέλω να πω δύο λόγια σε αυτό που με ρωτήσατε, θέλω να περάσω λίγο από το Λίβανο και την προειδοποίηση που έκανε ο Νατράλα. Τώρα εδώ παραβιάζεται ανοιχτές πόρτες, διότι ξεκινήσαμε σήμερα λέγοντας τι καλή που είναι η Κομισιόν και είπε θα πάρει απάντηση ο Νατράλα. Γιατί είναι ένα ερώτημα. Η Κύπρος όμως έχει και Τουρκία. Ο Νατράλα για ποιο λόγο έχει να απειλήσει τάχα μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στη Κύπρο λειτουργούν οι αγγλικές βάσεις από τις οποίες φεύγουν αεροπλάνα και πολεμοφόδια για το Ισραήλ. Από τις αγγλικές βάσεις σηκωθήκαν και αγγλικά αεροπλάνα να αναχαιτήσουν τα ντρόνς και τις επιθέσεις που έκανε το Ιράν ενάντια στο Ισραήλ. Στη Κύπρο είναι κατεστημένες πάρα πολλές Ισραηλινές υπηρεσίες και στρατιωτικές διοικήσεις και πράγματα, και είναι σαν ένα στρατηγικό μετόπιστο του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ προετοιμάζεται να κάνει μία επίθεση και στο Λίβανο. Και για να κάνει την επίθεση στο Λίβανο θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις που υπάρχουν στην Κύπρο, τα ραντάρ και όλη τη βάση πληροφοριών για όλη την περιοχή την ευρύτερη, αλλά πιθανά να είναι και ένας τόπος από τον οποίο θα βληθεί και ο Λίβανος. Επομένως, ο Νατράλα αυτό που είπε ήταν μια προειδοποίηση ότι ετοιμαζόμαστε για μια επίθεση που θα δεχτούμε από το Ισραήλ, και οποιοδήποτε βοηθάει το Ισραήλ μπορεί να χτυπηθεί από εμάς σαν μια πράξη άμυνας. Δεν απείλησε τη δημοκρατία της Κύπρου, δεν είπε ότι δεν θα χτυπήσω όχι το βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο και ψευδοκράτος, θα χτυπήσω το νότιο κομμάτι γιατί είμαι και άνθρωπος που έχω σχέση με τους Τούρκους κτλ. Αυτά είναι γελιότητες που λέγονται εδώ πέρα. Είναι όμως μια προειδοποίηση που έρχεται μετά και από άλλες προειδοποίησεις. Όταν πήγε ο Μητσοτάκης στην Ουκρανία, έπεσαν κάτι πύραυλοι πολύ δίπλα στο σημείο συνάντησης. Και αυτό είναι, εγώ το θεωρώ και αυτό μια προειδοποίηση. Έχουν κάνει και οι Ρώσοι προειδοποίησεις για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και για την ενεργοποίησή του στο θέμα του πολέμου. Δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι θα πάμε σε μια κλιμάκωση του πολέμου και απλά η Ελλάδα θα είναι και η πιθανά και η Κύπρος ένα ορμητήριο το οποίο χωρίς κανένα κίνδυνο και χωρίς κανένα ρίσκο θα χρησιμοποιείται για να βαράνε κάποιοι κάπου όπου θέλουν, δηλαδή οι Αμερικάνοι και όλος ο δυτικός συνασπισμός. Αυτό θα έχει κόστος για μας, γι' αυτό μια θέση μιας ουδετερότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής που να ήταν διαφοροποιημένη όσο αφορά ό,τι βάζει, ό,τι αποφασίζει το ΝΑΤΟ και ό,τι αποφασίζουν οι ΗΠΑ θα ήταν σημαντικό. Δεν μιλάω για τίποτα, πώς το λένε, εξτρεμιστικά πράγματα, αλλά μια διαφοροποίηση και μια πολιτική ειρήνης θα πρέπει να ήταν σημαία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Ρινάλντι, για να μην κουράζεστε, η Κομισιόν έβγαλε ένα μήνυμα προς τον Νατράλα, ότι εδώ είναι ευρωπαϊκό έδαφος ή η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ωραίο μήνυμα, διότι εδώ υπάρχει και η εξής έκφραση τώρα. Με συγχωρείτε, αφού είναι ευρωπαϊκό έδαφος, τι κάνουν με την κατοχή τη συνεχιζόμενη? Βεβαίως, 50 δεν χρόνια. Γι' αυτό. Μάλιστα. Και αν ρίξει ένα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοιχτά φιλοτουρκική. Ανοιχτά φιλοτουρκική τώρα. Μην το συζητάμε δηλαδή. Την εξοπλίζουν την Τουρκία, έχουν καλές σχέσεις μαζί τους. Είναι μια μεγάλη εμπορική αγορά η Τουρκία. Έχουν πολλές οικονομικές σχέσεις και είναι όρος η Τουρκία να είναι προς τη Δύση, να τις κάνουν συνέχεια παραχωρήσεις. Η Κύπρος στα ανατοϊκά έγγραφα αναφέρεται με συντεταγμένες. Μάλιστα. Μετά από απέτηση της Τουρκίας ότι δεν θα ονομάζεται Δημοκρατία της Κύπρου. Δεν υπήρξε καμία τίποτα κυρώσεις απέναντι στη Τουρκία, σου. Ελάτε, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Θέλω να πάμε στη Γαλλία. Γιατί μου λέγατε χθες και θέλω να το μοιραστούμε με τους ακροατές ότι ωραίες οι αναλύσεις, τα μέτωπα κτλ. Σε θεωρητικό πεδίο. Στο πρακτικό πεδίο όμως, στις κοινωνίες, πρέπει να πεις συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί να λες είμαι το λαϊκό μέτωπο, το προοδευτικό, και να κλείνεις τα μάτια σου σε αυτά που συμβαίνουν. Για έλατε. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε κάτι. Η Γαλλία έχει μια ολόκληρη ιστορία και από κοινωνικούς αγώνες,
αλλά και από μια πιο αυτόνομη στάση απέναντι στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ, όπως αυτό εξελίχθηκε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θα θυμίσω ότι η Γαλλία δεν ήταν στο στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε σχετικά αργά στο στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ο Ντεγκόλ ακολουθούσε μια διαφορετική και μια διαφοροποιημένη πολιτική. Είχε και το εξοπλιστικό του πρόγραμμα και το βιομηχανικό αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα που μπορούσε να αποτελεί μια ορισμένη δύναμη. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν υποχωρήσει τελείως και αυτά μέσα στη Γαλλία. Όταν λέω σκυφτεί Ευρώπη, θεωρώ ότι και τη Γερμανία και τη Γαλλία σκυφτούς απέναντι στην αμερικανική πολιτική και στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έχουν προνομοποιήσει και εκείνοι το πόλεμο στην Ουκρανία και θέλουν να παίξουν ένα ρόλο, παίζοντας ο Μακρόν, ας πούμε, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ είναι κεφαλικά νεκρό πριν από λίγο καιρό. Τώρα μιλάει ότι θα στείλω τη λεγιώνα των ξένων, ήδη πρέπει να έχει στείλει και Γάλλους επί του πεδίου, δηλαδή συμβούλους κτλ. Έχει κάνει και αυτός αυτή την επιλογή. Τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, κατά την άποψή μου, το κεντρικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το θέμα της ειρήνης και του πολέμου. Πάνω στο θέμα αυτό, όλες οι βασικές δυνάμεις της Κομισιόν, όλες οι κυβερνήσεις, όλες αυτές κτλ. Έχουν ταχθεί με μια αντιρωσική στάση και με μια στάση υποτέλειας απέναντι στους Αμερικάνους που θέλουν τη συνέχιση του πολέμου και η Ουκρανία να γίνει κοιμάς για να μπορούν να συνεχίζουν αυτό το πόλεμο που είναι χαμένος, δεν μπορεί να κερδιθεί. Δεν μπορούν και να τον χάσουν, αλλά και δεν μπορούν και να τον κερδίσουν. Κατά την άποψή μου, μέσα στη Γαλλία, ένα κεντρικό θέμα που έπρεπε να προβληθεί θα ήταν η ειρήνη στην Ευρώπη. Αντί για αυτό, μετατοπίζεται το πεδίο της συζήτησης ανάμεσα στις δύο παρατάξεις που συγκρούονται, ας το πούμε έτσι, μια ακροδεξιά της Λεπέν και μια αυτού του λαϊκού, του νέου λαϊκού μετόπου, στα θέματα τα κοινωνικά, δηλαδή αν η σύνταξη θα είναι στα 60 ή στα 62, αν θα υπάρχει αγοριστική δύναμη ή όχι, και ολίγο για τους μετανάστες και ρατσισμός και αντιρατσισμός από την άλλη πλευρά. Κατά την άποψή μου διαφεύγει ένα τεράστιο, ένα μεγάλο θέμα, και βλέποντας το πρόγραμμα του νέου λαϊκού μετώπου μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να τα αναφέρω. Πρώτα, δεν υπάρχει στις 24 σελίδες καθόλου η λέξη ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ. Τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Που αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στις Λεπέν, υπάρχει, αποσύρονται τα μισά, αλλά υπάρχει. Η Λεπέν το αποσύρει όλο αυτό το κομμάτι, έφυγε από το πρόγραμμά της. Μάλιστα. Ενώ έβαζε να φύγουμε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, αυτά και τα λοιπά, και ένα-δύο πράγματα φιλορωσικά, τα έχει αποσύρει όλα, γιατί πρέπει να μπει και αυτή στη διακυβέρνηση πια της Ευρώπης και της Γαλλίας. Και το δεύτερο σημείο που βάζουν είναι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο την Ουκρανία στο πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου. Άρα εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει μία μετατόπιση λίγο προς αυτά που θέλει η ακραία Ευρώπη και η νατοϊκή Ευρώπη. Πάνω σε αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, υπάρχει μία μετατόπιση και του Λαϊκού Μετώπου, και η μάχη γίνεται για τις έδρες και το τι θα κατακτήσει κάθε ιδιαίτερο σχηματισμός που είναι μέσα στο Λαϊκό Μέτωπο στο νέο κοινοβούλιο που θα βγει από τις εκλογές που θα γίνουν σε δύο γύρους. Αυτό εγώ το θεωρώ μια σχετική υποχώρηση, να το πω έτσι, από μια στάση που θα έπρεπε να ήταν υπέρ της ειρήνης και μιας άλλης Ευρώπης συνολικά. Να τεθεί ότι δεν είναι μόνο θέμα Γαλλίας ή τι γίνεται μέσα στη Γαλλία, είναι και ένα θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Αν θέλουμε να παίξουν άλλο ρόλο είτε οι ευρωπαϊκές χώρες είτε και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εκεί έχω μια διαφοροποίηση και έναν προβληματισμό. Δεν ζω βέβαια στη Γαλλία για να ξέρω τη δυναμική που μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία, αλλά βλέπω μια ισχυρή μετατόπιση ακόμα και των αριστερών δυνάμεων σε μια βάση που είναι λίγο πιο ευθυγραμμισμένη στις γενικές συντεταγμένες. Συνεχίζουμε το πόλεμο στην Ουκρανία, δεν θέτουμε θέμα ΝΑΤΟ, δεν θέτουμε θέμα κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα και ειρήνης και συνομιλιών με τη Ρωσία. Η Ρωσία ανακηρύσσεται σαν εισβολέας και αντίπαλος ολωνών. Και αυτά τα θεωρώ μια λαθεμένη πολιτική στάση, ας πούμε, που δεν δημιουργεί και προϋποθέσεις για το μετά. Γιατί το μετά πώς θα γίνει? Εδώ πέρα νομίζω ότι οι ηγεσίες έχουν πάρει και ένα μήνυμα. Ένας πρωθυπουργός που έλεγε 2-3 τέτοια πράγματα για τον πόλεμο, μιλάω για τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, έφαγε 5 σφαίρες στην κοιλιά. Βγήκε από τη μέση παίρνοντας, και αυτό ήταν ένα μήνυμα για όλους.
ότι εδώ η πολιτική στην Ευρώπη θα γίνεται στη βάση της ακραίας Ευρώπης που θα είναι συνέχιση των πολέμων, καταγγελία της Ρωσίας, ενίσχυση της Ουκρανίας, να μπαίνουν νέοι δασμοί για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα και πρέπει κάθε χώρα να συνεισφέρει για την βοήθεια ή την ανόρθωση της Ουκρανίας κτλ. Εκεί πάει και προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομική λειτουργία της Ευρώπης συνεχίζει φουλ τον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή τη φτωχοποίηση που προχωράει με άλματα μέσα στην Ευρώπη. Και αν θέλετε, τα μηνύματα των εκλογών ήταν και μια καταδίκη των κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Δείτε την κυβέρνηση του Σόλτς ή την κυβέρνηση του Μακρόν, δηλαδή καταδικάστηκαν με πολύ χοντρό τρόπο και ο κόσμος έψαχε να βρει κάποια έκφραση πολιτική με την ψήφο του που να μοιάζει και λίγο να είναι αντισυστημικό κάπως, δηλαδή μια καλυτέρευση των συνθηκών, ή και λίγο να μην μπορεί να βρει μια φωνή που να λέει όχι σε αυτό το πόλεμο. Γιατί πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί πολίτες σε όλες τις χώρες δεν έχουν κάποια διάθεση από τη διαιώνιση του πολέμου. Αλλά αυτό δεν βγαίνει πολιτικά, δεν εμφανίζεται. Αλλά υπάρχει ο φόβος της γενίκευσης ενός πολέμου ή της κλιμάκωσής του. Και θέλω να μου πείτε και την παράμετρο του μεταναστευτικού προσφυγικού στη Γαλλία, που όπως είπατε είναι μία, δύο μέτωπα, οι μεν τους λένε ρατσιστές, οι δε τους λένε οι Ισλαμιστές. Όμως λέτε ότι εδώ υπάρχουν μερικά υπαρκτά γεγονότα τα οποία πρέπει να τα κοιτάνε οι πολιτικές δυνάμεις κατάφατσα. Κάποιες πιάνουν το σφιγμό και τον στρέφουν εκεί που θέλουν. Οι άλλες το βλέπουν αφιψηλού. Η πραγματικότητα όμως λέτε είναι διαφορετική. Ναι, νομίζω ότι το θέμα της μετανάστευσης από χώρα σε χώρα έχει ιδιαίτερη έμφαση. Πάνω σε αυτό δεν είναι τωρινό, αλλά είναι μιας δεκαετίας. Θέλω να πω ότι και από το πόλεμο της Συρίας εντάθηκε ακόμα περισσότερο. Υπήρξαν και το κλείσιμο των συνόρων, αν θυμάστε, σε μια σειρά από χώρες για να αποτρέψουν ρεύματα και κύματα μεταναστευτικά. Η πόλεμη που γίνεται στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και πιο πέρα, Αφγανιστάν και τα λοιπά, έχουν δημιουργήσει μεγάλες ροές. Λέγεται ότι είναι γύρω στα 76 εκατομμύρια οι περιπλανόμενοι, οι άνθρωποι που μετακινούνται λόγω των πολέμων σε ολόκληρο τον κόσμο και όλοι βλέπουν την Ευρώπη σαν μια ευκαιρία να μπορέσουν να ζήσουν και αν κάποιος φτάσει στην Ευρώπη μπορεί να στείλει και κάποια λεφτά έτσι και δουλέψει προς τις χώρες που βρίσκεται και πάνω σε αυτό έχουν στηθεί και βιομηχανίες λαθρεμπορίου, πώς το λένε, λαθρομετανάστευσης, πώς το λένε... Διακινητές, μάλιστα. Ναι, πολλά τέτοια πράγματα δηλαδή που δεν τους μοιάζει αν θα βουλιάξουν και 10.000. Η Μεσόγειος έχει γίνει μια υγρή τάφρος για όλους αυτούς τους μετανάστες. Δηλαδή έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές και έχουν βγάλει μαύρα λεφτά πάρα πολύ σε συνεργασία με διάφορες άλλες από και ΜΚΟ και πράγματα και κυβερνήσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, η Γαλλία είναι και μια ιδιαίτερη χώρα γιατί έχει πολλές γενιές που είναι μουσουλμάν, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που βρίσκονται στη Γαλλία, ακόμα και από την εποχή του πολέμου της Αλγερίας και μετά, οι οποίοι ζουν σε ένα ειδικό καθεστώς μέσα στη Γαλλία, νιώθουν μια καταπίεση αρκετά μεγάλη, είναι πολίτες περίπου δεύτερης κατηγορίας όσοι είναι κάτι τέτοιο, ενώ μπορεί να είναι ταγμένοι πλήρως να δουλεύουν κανονικά αυτά και τα λοιπά. Και άρα στη Γαλλία έχει ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα, να το πω έτσι, όλη αυτή η ιστορία. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, καλλιεργείται μια κατάσταση που το πρώτο που λέγεται στην Γαλλία είναι ένας νέος όρος, Ισλαμοαριστεριστές. Δηλαδή θεωρούνται ότι υπάρχει μια δύναμη της αριστεράς και αναφέρονται κυρίως στο Μελανσόν ότι είναι Ισλαμοαριστεριστής, δηλαδή καλύπτει Ισλαμικές, πώς το λένε, εξτρεμιστικές καταστάσεις και με έναν αριστερίστικο τρόπο τους δίνει μια έμφαση και βοηθάει να σπάνε, να κάνουν, να ράνουν, να δείχνουν μια αντισυστημική συμπεριφορά. Το δεύτερο που κατηγορούνται οι άνθρωποι που κρατάνε μια διαφορετική στάση ενάντια στη Λεπέν και στο Μακρόν είναι ότι είναι αντισημιτική. Όποιος υποστηρίζει την Παλαιστίνη σήμερα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται αντισημίτης. Όταν θα χαρακτηριστείς αντισημίτης στην Ευρώπη υπάρχει ένα ολόκληρο εβραϊκό λόμπι και όλα τα ΜΜΕ κτλ. Που βαράνε τελείως πάνω σε αυτό το στοιχείο
και δεν μπορείς δηλαδή να υπάρξεις, είσαι στιγματισμένος σαν ένας άνθρωπος ο οποίος αντί, εδώ υπάρχουν και πολλοί Εβραίοι που είναι ενάντια στο πόλεμο και την γενοκτονία, αλλά αυτό το στίγμα του αντισημίτη παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο προετοιμασίας, θα το πω έτσι, μεγαλύτερης βοήθειας προς το Ισραήλ και να του λυθούν τα χέρια να προωθήσει ακόμα περισσότερο αυτή την γενοκτονία. Και το τρίτο που υπάρχει και που υπάρχει με όλα τα προηγούμενα είναι πως όποιος λέει κάτι για το θέμα της Ουκρανίας διαφοροποιημένο είναι άνθρωπος του Πούτιν, είναι φιλοπουτινικός. Αυτή είναι η νέα γραμμή, να το πω έτσι, δηλαδή το Ισλαμό αριστεριστές, το αντισημιτική και φιλοπουτινική, είναι μια νέα υγειονομική ζώνη που στείνεται απέναντι σε πραγματικά φιλειρηνικές ή προοδευτικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη για να απομονωθούν μέσα στις κοινωνίες και μέσα στο πολιτικό βίο, και πάνω σε αυτό χρησιμοποιείται αρκετά ότι υπάρχει μια τεράστια απειλή από το μεταναστευτικό. Ποιος δημιουργεί το μεταναστευτικό? Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική. Να σταματήσουν οι πόλεμοι που γίνονται, να μην πυροδοτούν κι άλλο τους πολέμους είτε στην Αφρική είτε στη Μέση Ανατολή είτε οπουδήποτε, να δίνουν κονδύλια μεγάλα για την ανοικοδόμηση αυτών των χωρών μέσα από μεγάλα σχέδια Μάρσαλ και αυτά και τα λοιπά, ας πούμε, να υπάρχουν και να μένει ο κόσμος αυτός στις χώρες τους. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μεγάλοι σχεδιασμοί πια. Είναι, θα χρησιμοποιήσω, έχω ανάγκη 1.000.000 ξένους εργαζόμενους. Θα τους διαλέξω με το καλύτερο τρόπο, μη μου μπουν και 10 πυρήνες Ισλαμοεξτρεμιστικοί, ας το πούμε έτσι. Μιλάω τώρα πώς διαχειρίστηκε η Μέρκελ το πράγμα. Θα πάρω 1.000.000 Σύρους που είναι λίγο πιο, πώς το λένε, είναι πιο εκπαιδευμένοι και είναι ενός άλλου επίπεδου, γιατροί, μηχανικοί κτλ. Που θα τους χρησιμοποιήσω εγώ σε κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες και θα πετάξω μεγάλα κομμάτια αυτών στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Ιταλία έχει κάνει συμφωνία με την Αλβανία να μεταφέρονται μετανάστες στην Αλβανία. Δηλαδή ό,τι φτάνει στην Ιταλία, μετά να το φορτώνουν και να το πηγαίνουν και να τους βάζουν σε κάποια λάγκερ, σε κάποια στρατόπεδα συγκέντρωσης κτλ. Στην Αλβανία. Γίνονται και τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα είναι και αυτός ένας χώρος, άμα θυμόσαστε από το 16 και ύστερα, που θα έπρεπε να σταθμεύσουν και να μείνουν εδώ πέρα πάρα πολλοί μετανάστες μέχρι να δούμε αν θα απορροφηθούν, αν θα πάνε κάπου αλλού κτλ. Τα Βαλκάνια επίσης προορίζονται και αυτά σαν χώρες που θα εγκατασταθούν μεγάλοι πληθυσμοί που δεν τους θέλει η κεντρική, η μεγάλη Ευρώπη, να το πω έτσι, η Βόρεια Ευρώπη. Και πάνω στο θέμα το μεταναστευτικό διεξάγεται μια αντιπαράθεση υποτίθεται ανάμεσα στις δυνάμεις που έχουν από την ακροδεξιά με τις κεντροαριστερές δυνάμεις κτλ. Που είναι ποιος είναι πιο επιθετικός ή ποιος είναι πιο ανεκτικός, και υπάρχουν και σχεδιασμοί που είναι αυτό της παγκοσμιοποίησης, θα ανακατεύσουμε τους πληθυσμούς αφού οι κοινωνίες ευρωπαϊκές δεν μας ψηφίζουν όπως μας θέλουν, θα τις αλλάξουμε και τη σύνθεσή τους. Και υπάρχουν και άλλες απόψεις που εκφράζω και στην Ελλάδα ότι ίσως το μεταναστευτικό λύσει και το δημογραφικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπαίνουν σε μια πιο επικίνδυνη πορεία γύρω από όλες αυτές τις καταστάσεις, ας πούμε, που πάνω σε αυτά παίζονται και πολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή αν εγώ ήμουν ακροδεξιά δύναμη θα καταλάβαινα ότι το μεταναστευτικό είναι προνομιακό για να μπορέσω να κυριαρχήσω πάνω στο φόβο, στην αγωνία του κόσμου που δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί όταν σε μια υπαρκτή αγωνία λέτε του κόσμου, υπαρκτή βέβαια, και η ταυτοτική του ακόμη. Ο Μακρόν είχε σχεδιάσει σε περιοχές που ήταν 700 Γάλλοι κάτοικοι να πηγαίνει κοινότητες από μετανάστες 2.000 δίπλα σε αυτούς τους 700. Αυτές οι κοινότητες εξεγέρθηκαν και είπα δεν θέλουμε, δεν μπορούμε. Και είναι και λίγο φυσιολογικό αυτό το πράγμα σε ένα βαθμό δηλαδή. Θα έπρεπε να βρεθούν άλλες λύσεις διαφορετικές, που οι διαφορετικές θα είχαν κάποιες πολύ μεγάλες τομές, ας πούμε, που δεν θέλουν να τις κάνουν. Γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν ελεγχόμενα το μεταναστευτικό για κάποιο εργατικό φτηνό δυναμικό μέσα στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που μειώνονται οι αμοιβές όλων των εργαζόμενων μέσα στην Ευρώπη και υπάρχει μια τεράστια φτωχοποίηση, και από την άλλη μεριά να χρησιμοποιείται το μεταναστευτικό σαν ένας μπαμπούλας για να υπάρχει ο φόβος και μια συντηρητικοποίηση των κοινωνιών γύρω από κάποια προγράμματα που δεν είναι, ας πούμε, ούτε δημοκρατικά ούτε προαγωγικά για τις κοινωνίες. Ρούντι Ρινάλντι, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση σήμερα το πρωί της. Ελπίζω να είπαμε κάτι. Σήμερα η μέρα είναι η μεγαλύτερη στο δικό μας ημισφαίριο. Έχει περισσότερο φως η μέρα. Στο άλλο ημισφαίριο είναι η
η μικρότερη. Λοιπόν, είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Τι να πω, το φως ελπίζω κάποια στιγμή να κρατά πολύ περισσότερο από τα σκοτεινά σημεία, τις σκοτεινές περιοχές, γιατί αυτή η Ευρώπη έχει γεννήσει και τον τρόμο, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ευρώπη τον έχει γεννήσει. Βεβαίως. Και εγώ θέλω να πω ότι το κεντρικό πράγμα είναι να μην γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος πάνω στην ίδια την Ευρώπη, γιατί θα δημιουργηθούν πολύ αρνητικές καταστάσεις για τους λαούς, τους εργαζόμενους όλους, και χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη, δημοκρατική, κοινωνική, δημιουργική, να μην είναι σκυφτή, να μπορεί να παίζει ένα ρόλο, ας πούμε, και να είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, από αυτά που προσφέρονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Και δεν είναι πως δεν θα είχε τους όρους να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι όμως θέμα καθαρά πολιτικό και προσανατολισμού των δυνάμεων, δηλαδή. Εγώ θέλω να πω ότι στο άρθρο θα καταλήξω, λέει, ότι θα γράψω, ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια μεγάλη ανάσα που αυτή ισοδυναμεί με μια μεγάλη δημοκρατική επανάσταση. Και να μην φοβόμαστε αυτούς τους δύο όρους, και το δημοκρατική και το επανάσταση. Αλλά αυτό θα ήταν μια πολύ μεγάλη ανάσα για την ίδια την Ευρώπη, τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους εργαζόμενους εδώ πέρα, ακόμα και για τους ξένους οι οποίοι νομίζουν ότι στην Ευρώπη θα βρουν τη γη της επαγγελίας και περνάνε όλα αυτά που περνάνε. Καλημέρα, κύριε Ρινάλντι, ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.